Ευρωπαϊκό σχέδιο αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρα στη διασυνοριακή περιοχή ξεκινά ανάμεσα στη Βουλγαρία και την Ελλάδα, με το έργο να περιλαμβάνει και τον νομό Εύρου. Όπω δήλωσε το Υπουργείο Εσωτερικών τη Βουλγαρία, το έργο θα αναλάβουν πέντε βουλγαρικέ και δύο ελληνικέ οργανώσει. Σύμφωνα με το πρακτορείο Independent Balkan News Agency, το έργο αξία άνω των 4,4 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπει την ανάπτυξη στρατηγικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρών, την πιλωτική δοκιμή καθώς καθώ και την προετοιμασία χαρτών πορεία που περιλαμβάνουν τι ευθύνε που θα έχει ο κάθε αρμόδιο φορέας τόσο στην Ελλάδα όσο και τη Βουλγαρία. Το νέο αυτό ευρωπαϊκό σχέδιο θα καλύψει τι περιοχέ του Μπλαγκόευγκραντ, του Σμόλιαν, του Κυριτσαλή και του Χάσκοβο στη Βουλγαρία και τη Θεσσαλονίκη, τη Σέρε, τη Δράμα, την Καβάλα, την Ξάνθη, τη Ροδόπη και τον Εύρο στην Ελλάδα. Βούλγαροι και Έλληνε εμπειρογνώμονε δήλωσαν ότι οι περιοχέ αυτέ είναι ιδιαίτερα ευάλωτε στην αλλαγή του κλίματο, καθώ ο κίνδυνο πλημμύρα είναι σημαντικά αυξημένο. Συγκεκριμένα το έργο θα επικεντρωθεί στα διασυνοριακά ποτάμια Στρουμά, Μέστα, Άρδα και Μαρίτσα. Πέρα από την αγορά οχημάτων ειδικού εξοπλισμού και φουσκωτών δικτυών, θα χρησιμοποιηθεί λογισμικό για την προσωμείωση δράσεων πρόληψη, ετοιμότητα και αντίδραση σε περίπτωση πλημμυρών στι επίμαχε περιοχέ. Οι επτά οργανώσει εταίρει θα αναπτύξουν εργαλεία για την συλλογή πρωτογενών πληροφοριών, αναλύσεων και αξιολογήσεων που απαιτούνται για την παρακολούθηση των δεδομένων σχετικά με το κλίμα και την δημιουργία σχετικών ψηφιακών μοντέλων. Επιπλέον, αναμένεται να λειτουργήσει και ένα σύστημα έγκυρη προειδοποίηση των κατοίκων των πόλεων που βλέπει να καλύψει το έργο. Οι προγραμματισμένες δραστηριότητες του έργου αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2022.